Ορισμένοι αλγόριθμοι για να βρίσκουμε το ίχνος Euler απλοϊκή μέθοδος Ξεκινούμε από μία τυχαία κορυφή και πηγαίνουμε σε μία τυχούσα ακμή που δεν έχει ακόμα εξεταστεί. Ξεκινούμε από μία τυχούσα κορυφή σε μία οποιαδήποτε ακμή που δεν έχει όμως εξεταστεί. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι έτσι πάντα βρίσκουμε ένα ίχνος Euler όμως ένας γράφος ονομάζεται αυθαίρετα εξιχνιάσιμος από την κορυφή V αν είναι βέβαιο ότι μπορούμε να σχηματίσουμε ένα ίχνος Euler από την κορυφή αυτή. Και για να το δούμε και με ένα παράδειγμα, ξεκινούμε από αυτήν εδώ την κορυφή. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε, θα βάλω και ονόματα, στην V2. 4 και V5. Από τη V1 λοιπόν πηγαίνουμε στη V2, από τη V2 στη V3, από τη V3 στη V4, από τη V4 στη V5 και στη συνέχεια από τη V5 στη V3 και από τη V3 στη V1. Βλέπετε λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα ίχνος Euler. Ξεκινήσαμε και τελειώσαμε στην ίδια κορυφή. Να δούμε λοιπόν μία άλλη περίπτωση Είδαμε ότι αυτή την περίπτωση ξεκινήσαμε με τη V1, V2, V2, V3, V3, V4, V4, V5, V5, V3 και στο τέλος V1. Τώρα θα ακολουθήσουμε α, ένα άλλο μονοπάτι, θα επισκεφτούμε μια άλλη ακμή. Ξεκινάμε από τη V1 αντίστοιχα, θα πάμε στην V2, από τη V2 στην V3, από τη V3 στη V5, ενώ πριν πήγαμε στη V4, από τη V5 θα πάμε στη V4, από τη V4 θα επιστρέψουμε στη V3 και στη συνέχεια από τη V3 στη V1. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα ίχνος Euler. Ξεκινήσαμε και τελειώσαμε στην ίδια α, κορυφή. Επισκεφθήκαμε όλες τις ακμές του γράφου μόνο μία φορά. Αν κάνουμε τώρα μία άλλη αν σκεφτούμε μία άλλη ακμή, έχουμε μία δεύτερη περίπτωση, μία τρίτη περίπτωση μάλλον. V3, V4 και V5 από τη V1 στη V2, από τη V2 στη V3, από τη V3 στη V1. Και πάλι εδώ έχουμε ένα ίχνος Euler. Ξεκινήσαμε και τελειώσαμε στην διακορυφή. Και εδώ V1, V2, V3, V4 και V5. Εδώ ξεκινάμε από τη V3, από τη V3 στη V2, από τη V2 στη V1 και από τη V1 στη V3 από τη V3 στη V4, από τη V4 στη V5, από τη V5 στη V3. Άρα λοιπόν, ένας γράφος Euler λέγεται αυθαίρετα εξυχνιάσιμος από την κορυφή V. Αν ξεκινήσουμε από την κορυφή V, επιλέγουμε τυχούσα ακμή αν υπάρχουν πολλές επιλογές και τελικά οποιαδήποτε ακμή και αν α, επιλέξουμε θα επιστρέψουμε στην κορυφή V. Οπότε μέσα από αυτό το παράδειγμα μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι ένας γράφος μπορεί να είναι αφαίρετα εξυγνιάσιμος από μία συγκεκριμένη κορυφή V όπου θα πρέπει να εξετάσουμε αν οποιαδήποτε ακμή και αν ακολουθήσουμε θα επιστρέψουμε και πάλι στην κορυφή V. Οπότε εδώ έχουμε έναν γράφο ο οποίος δεν είναι αφαίρετα εξυγνιάσιμος γιατί αν ξεκινήσουμε από μία κορυφή δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε σε αυτή την κορυφή ακολουθώντας ένα ίχνος Euler. Αντίστοιχα εδώ πέρα έχουμε έναν αυθαίρετα εξιχνιάσιμο γράφο από όλες τις κορυφές. Από οποιαδήποτε κορυφή και αν ξεκινήσουμε θα καταλήξουμε στην ίδια κορυφή ακολουθώντας ένα ίχνος Euler. Ενώ στην τρίτη περίπτωση έχουμε έναν αυθαίρετα εξιχνιάσιμο γράφο μόνο από αυτές τις δύο κορυφές. Οπότε, ένας γράφο Euler είναι αυθαίρετα εξιχνιάσιμος από μία κορυφή V, αν και μόνο αν κάθε κύκλος του γράφου περνά από την κορυφή V. Έστω λοιπόν ότι αυτή η κύκλη είναι από C1 έως και CK, ξεκινώντας από την κορυφή V, αυθαίρετα μπορούμε να επιλέξουμε έναν κύκλο, τον ακολουθούμε, και επιστρέφουμε στην κορυφή V. Επιλέγουμε έναν άλλο κύκλο και συνεχίζουμε και τότε καταλήγουμε ότι ο γράφος είναι αυθαίρετα εξιχνιάσιμος. Αν τώρα ένας κύκλος δεν περνάει από την κορυφή V, διαγράφουμε αυτό τον κύκλο και προκύπτει ο νέος γράφος G χωρίς τον κύκλο C. Ο γράφος G Χωρί τον κύκλο C που σχηματίστηκε και το διαγράψαμε, συνεχίζει να είναι γράφος Euler και γράφος αυθαίρετα εξηχνιάσιμο. παρόλο που αυτό μπορεί να μας δημιουργεί μια αντίφαση. Επαναλαμβάνω, αν έχουμε έναν κύκλο που δεν περνάει από την κορυφή V, διαγράφουμε αυτόν τον κύκλο και προκύπτει ο γράφος G χωρίς τον κύκλο C, όπου συνεχίζει να θεωρείται γράφος Euler αυθαίρετα Έστω λοιπόν ότι έχω έναν Euler γράφο, ο οποίος είναι αυθαίρετα από την κορυφή V και έστω ότι υπάρχει κάποιος κύκλος που δεν περνά από την κορυφή V. Βλέπουμε εδώ την κορυφή V όπως έχει σχηματιστεί και βλέπουμε ότι έχουμε και έναν κύκλο που δεν περνά από την κορυφή V. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αποκόπτουμε αυτόν τον κύκλο από το γράφο και θεωρούμε ότι ο γράφος που παραμένει είναι αυθαίρετα εξειχνιάσιμος όπως τον ορίσαμε και είναι γράφος Euler. Άλλα παραδείγματα. Εδώ έχουμε έναν αυθαίρετα εξειχνιάσιμο γράφο αλλά μόνο από την κεντρική κορυφή. Ενώ εδώ έχουμε έναν αυθαίρετα εξιχνιάσιμο γράφο από κάθε κορυφή. Και αντίστοιχα εδώ έχουμε έναν μη αυθαίρετα εξιχνιάσιμο γράφο. Γιατί αν για παράδειγμα ξεκινήσουμε από αυτήν εδώ την κορυφή θα δούμε ότι σχηματίζονται δύο κύκλοι που δεν περνούν από αυτήν την κορυφή. Αν διαγράψουμε τώρα αυτούς τους κύκλους ουσιαστικά διαγράψουμε δηλαδή και τις κορυφές Τότε θα απομείνει μόνο αυτή την κορυφή, οπότε δεν έχουμε έναν αυθαίρετα εξιχνιάσιμο γράφο.